Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες, σε ευχαριστώ, Γαβρίλη, αλλά πολλά είπες. Επιτρέψτε μου για λίγο ένα προσωπικό τόνο. Χθες ολοκληρώθηκαν οι συλλογικές διαδικασίες στον Πειραιά και εγκρίθηκε η υποψηφιότητά μου ως Δήμαρχος Πειραιά με το λιμάνι της Αγωνίας. Η τιμή και η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη. Θεωρώ υποχρέωσή μου και εδώ σήμερα ενώπιόν σας να ευχαριστήσω δημόσια για την εμπιστοσύνη τα μέλη και τους φίλους του Λιμανιού της Αγωνίας, τις συντρόφισσες και τους συντρόφους μέλη των οργανώσεων του ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά, αλλά και τον Πρόεδρο, το Τμήμα Αυτοδιοίκησης και την Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης και τις πειραιώτισσες και τους πειραιώτες, από ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και κομματικών προτιμήσεων, που όλες και όλοι με ενθάρρυναν και με ενθαρρύνατε, οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντας στη συνέλευση τελικά ενέκριναν και όλοι στηρίζετε αυτή την υποψηφιότητα. Και σας και εκείνους τους τιμώ και σας τιμώ και μοιράζομαι μαζί τους και μαζί σας τις κοινές μας φιλοδοξίες για την αριστερά και για τον Πειραιά, την πόλη μας, εκφράζοντας ταυτόχρονα συνολικότερες συλλογικές προσδοκίες. Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, διεκδικούμε μια ισχυρή, δημοκρατική, ριζοσπαστική και δημιουργική πλειοψηφία στο Δήμο Πειραιά για την ανασυγκρότηση της πόλης, μια νέα συμμαχία με τις πειραιώτισσες και τους πειραιώτες. Με πολύτιμες αποσκευές, τη συλλογικότητά μας, τη βιωμένη γνώση από την πολύχρονη συμμετοχή μας στα κοινά και τους αγώνες της πόλης μας. Είμαστε αισιόδοξοι ότι στη μεγάλη πολιτική και θεσμική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα μας, για αυτήν που μάχεται ο ελληνικός λαός και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Πειραιάς θα πρωτοστατήσει. Η πόλη μας πρέπει να ξανακερδίσει το μεγάλο λιμάνι της και να γίνει ξανά πόλη της εργασίας και του εμπορίου, της ναυτοσύνης και του πολιτισμού. Πόλη λαϊκή, ανοιχτή, ελεύθερη, δημοκρατική. Πόλη της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς, της συνεννόησης. Πόλη των νέων ανθρώπων και των νέων ρευμάτων. Πόλη με την ξεχωριστή πειραιώτικη ταυτότητά της. Ο Τάκης Μπενάς που είναι εδώ ανάμεσά μας, τρίλος της πειραιώτικης συνείδησης, η Ελένη Μπενά που δεν είναι μαζί μας, μπορούν να βεβαιώσουν τι σημαίνει αυτή η ταυτότητα και τι σημαίνει αυτή η λαϊκότητα. Ο Πειραιάς, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι ένας δύσκολος δήμος. Τα κέντρα εξουσίας είναι πολύ ισχυρά. Και όλα αυτά τα κέντρα, σε στενή συνεργασία με την κεντρική εξουσία, αξιοποιούν τις μνημονιακές πολιτικές για τα συμφέροντα μιας ολιγαρχίας σε τομείς κρίσιμους όπως η ναυτιλία, οι λιμενικές υπηρεσίες, η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία και σε πολλούς άλλους. Αξιοποίηση, σε εισαγωγικά, χωρίς κοινωνικό όφελος, χωρίς δικαιοσύνη, χωρίς δημοκρατία. Και ο λαός του Πειραιά, οι πολίτες του Πειραιά, οι δημότες, συχνά παγιδευμένοι και γελασμένοι. Τώρα που η συσσωρευμένη διάψευση συναντιέται με τη φτωχοποίηση, τώρα που οι χαμένες ευκαιρίες συναντιόνται με την έλλειψη κάθε κοινωνικής προστασίας, τώρα που οι πολίτες εξορίζονται από τη δημόσια σφαίρα, τώρα που την κοινωνική προστασία επιχειρεί και απειλεί να πάρει στα χέρια της η ναζιστική βαρβαρότητα και όχι το κράτος, οι Δήμοι μπορούν να γίνουν υπόδειγμα και πρέπει να γίνουν υπόδειγμα και εμείς γι' αυτό παλεύουμε, για να γίνουν υπόδειγμα μιας νέας ανθρώπινης και δημοκρατικής πολιτικής για τους πολίτες. Μπορούν να ανοίξουν το δρόμο μιας συμμετοχικής δημοκρατίας που θα αλλάξει τη ζωή μας
και θα δώσει νόημα στην καθημερινότητα, αλλά και θα δώσει ουσία και πραγματική προοπτική σε αυτό που διεκδικούμε, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη για όλη την κοινωνία. Είναι κρίσιμο στοίχημα, το στοίχημα στην αυτοδιοίκηση, στην περιφέρεια και στους δήμους, ιδιαίτερα τώρα που τα μνημόνια και η κρίση τους αφαίρεσαν πόρους και τους κατάντησαν να υλοποιούν τη νεοφιλελεύθερη στρατηγική των νέων εργασιακών σχέσεων, της μηδενικής κοινωνικής προστασίας, της υποβάθμισης του πολιτισμού και της περιφρόνησης σε οτιδήποτε δεν παράγει κέντρο, κέρδος. Συντρόφισσες και σύντροφοι, και στον Πειραιά, όχι μόνο στον Πειραιά, και στον Πειραιά έχουμε όραμα για την πόλη. Έχουμε κέφι και θέληση να το διεκδικήσουμε. Το μεγάλο στοίχημα είναι να κερδίσουμε όχι μόνο την ψήφο των δημοτών, αλλά και τη συμμετοχή τους. Είμαστε αισιόδοξοι και γι' αυτό. Ο Πειραιάς δεν είναι μόνο μια πόλη δήμος με το ιστορικό της κέντρο, το λιμάνι της, την ακτογραμμή της, τις γειτονιές της. Είναι μια δυναμική, ιστορική, γεωγραφική, κοινωνική, πολιτισμική, παραγωγική ενότητα στη διαδρομή του χρόνου, αλλά και σήμερα, με ξεχωριστό χαρακτήρα και διακριτή ταυτότητα. Φιλοδοξούμε μαζί με όλους και όλες να απαγκιστρώσουμε την πόλη μας από τη βαθιά κρίση, να τη μετατρέψουμε σε μια πόλη που το λιμάνι θα της ανήκει και θα το ελέγχει, πόλη βιώσιμη, κοινωνικά δίκαιη, αλληλέγγυα προς τους πολίτες της, χωρίς στόχια, περιβαλλοντικά ισορροπημένη, πόλη των νέων ανθρώπων και των νέων ιδεών. Αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί παρά να είναι υπόθεση μιας ευρύτατης συσπήρωσης του πειραϊκού λαού, των δημοκρατικών, ριζοσπαστικών, οικολογικών δυνάμεών του. Με αυτό το στοίχημα, με αυτές τις φιλοδοξίες θα αναμετρηθούμε. Έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, έχουμε εμπιστοσύνη στην πειραϊκή κοινωνία, φιλοδοξούμε να νικήσουμε, θα αγωνιστούμε για να νικήσουμε. Ο Πειραιάς θα στείλει μήνυμα ισχυρό σε όλη την Ελλάδα, μήνυμα για τη μεγάλη αλλαγή. Συντρόφισσες και σύντροφοι, οι τρεις κάλπες και η μία επιλογή απευθύνεται σε όλες τις συντρόφισσες και σε όλους τις συντρόφους σε όλη την Ελλάδα που μπαίνουν μπροστά για αυτή τη μάχη, στους 45 δημάρχους, γυναίκες και άντρες που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα, απευθύνεται στον Αλέξη, στη Ρένα, στον Γαβρίλη, απευθύνεται σε όλους μας και είναι βέβαιο ότι θα έχουμε καλό αγώνα, θα έχουμε επιτυχία, θα έχουμε πραγματικά τη μία επιλογή να νικήσουμε. Το οφείλουμε στην κοινωνία. Γεια σας.